Λοιπόν, τώρα έμεινα μόνη μου με την Άρια, την Άρια Δαμουλάκη. Όλα σαν να τα ακούνε κάθε Πέμπτη στις 11 η ώρα. Και θέλω να τις κάνω μερικές ερωτήσεις. Είσαι ευχαριστημένη αυτό από αυτή την εκπομπή που κάνεις? Εννοείται. Αν σε καλούσε ο Αντένα να πας σε ένα πάνελ της πρωινής εκπομπής, τι θα έκανες? Για πάνελ δεν νομίζω, δεν θα πήγαινα. Εδώ ήδη έχω δική μου εκπομπή. Αν θα πήγαινα κάπου, που θα πήγαινα στη βάση μου, στον Αλέξανδρο Πετρίδη που τον αγαπάω. Και έχουμε ζήσει πάρα πολλά μαζί, χρόνια, και με κάμερα και χωρίς κάμερα. Εκεί είναι η μαμά, η βάση μαμά που λένε. Θέατρο, κινηματογράφο θα έκανες? Να σου πω, κινηματογράφο περισσότερο τίνω, αν θα έκανα κάτι. Γρήγορες ερωτήσεις, γρήγορες απαντήσεις. Λοιπόν, θα έκανες, τι να σε ρωτήσω τώρα, είσαι ερωτευμένη? Αυτή την περίοδο μπορώ να πω ότι ερωτευμένη είμαι κάθε μέρα με τη ζωή, γιατί πραγματικά αυτά που ζω δεν περιγράφονται. Αυτό είναι σίγουρο. Αυτά. Έκανες τώρα προχθές, παρουσίασες μια επίδειξη για ένα φάσιο. Για πες μας για αυτό το φάσιο. Ήσουν πολύ ωραία, ήσουν πολύ ωραία ντυμένη, ήσουν πανέμορφη, τα πας πάρα πολύ ωραία, είσαι πολύ καλή παρουσιάστρια. Για πες μου λοιπόν. Λοιπόν, αυτό το φάσιο ήταν από κοπέλες από Πελοποννησιακά Καλλιστεία. Επίσης κάνανε εμφάνιση και από το Star Ελληνικής Ομορφιάς Κορίτσια. Το υποστηρίξανε πάρα πολλά άτομα. Πάρα πολύ καλός κόσμος ήρθε και το είδε. Ήταν υπέροχα. Είναι η δεύτερη μου εμπειρία σε fashion show. Να ξέρετε ότι κόψαμε και βασιλόπιτα και δώσαμε και ημερολόγια για το 2018 που μας μπήκε ευχάριστα, μπορώ να πω, και αναμένω να κάνω και άλλα. Ξέρεις ότι σε μια επίδειξή μου παλιά την παρουσίασε ο Αλέξανδρος Πετρίδης. Σου δίνω λοιπόν υπόσχεση ότι την επόμενη θα την παρουσιάσεις εσύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, και επίσης και με τον Αλέξανδρο. Και με τον Αλέξανδρο, παντού είσαι Αλέξανδρε. Άρια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες και πες μου για τελευταία, ποια παρουσιάστρια θαυμάζεις? Ποια παρουσιάστρια θαυμάζω? Κοίταξε να δεις. Μεγάλες. Από τις μεγάλες, αυτές που θαυμάζω είναι η μόνο μία, η Μενεγάκη, η οποία έχει κρατήσει πάρα πολλά χρόνια, και να ξέρετε ότι σε αυτό το χρόνο, μάλλον σε αυτό το χώρο, είναι πολύ δύσκολο να κρατήσεις αυτή τη θέση, γιατί η θέση της παρουσιάστριας έχει πάρα πολλές υποχρεώσεις. Τηλεθεατές και τηλεθεάτριες, εσείς μπορεί να βλέπετε το γυαλί και την έτοιμη εικόνα, αλλά για να δείτε όλα αυτά που βλέπετε, θέλουν μια τεράστια προετοιμασία. Άρια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Είσαι πανέμορφη. Σε ευχαριστώ για όλα. Και θα τα ξαναπούμε. Εννοείται. Τώρα θα είμαι καλεσμένη εγώ στη δική σου εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ. Ας σε φιλήσω.